Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα έχω έρθει σε έναν επόμενο συλλέκτη, εκ των οποίων τον ζητήσατε κάποιοι σε παλιότερα επεισόδια. Λέγατε, πού είναι ο Βασίλης! Εδώ είμαι. Βασίλη! Έτσι δεν λέγατε. Ναι, λοιπόν, ναι, Βασίλης, παιδιά, παπάς από Toy Hunters GR. Ο ένας από τους τρεις που ήμασταν τότε στο κανάλι και ένας από τους δύο τους ιδρυτές με τον Γιάννη που τραβάει κάμερα αυτή τη στιγμή. Γιάννη. Ναι. Μην το δείτε πως τραβάει η κάμερα. Ναι, είναι εξαπλωμένος λίγο διαγώνια. Ειδικά κάποια αγοράκια. Εδώ λοιπόν έχουμε έρθει σήμερα στο Βασίλη επειδή το ζητήσατε για να κάνουμε ένα επεισόδιο console room, γενικά room tour. Καλά, δεν έχω τα τρελά εγώ. Μην περιμένετε τη συλλογή αυτό. Χίλια παιχνίδια κτλ. Θα είτε εξειδικευμένα steelbook τα οποία όσοι ξέρουν έτσι είναι λίγα και καλά. Ο Βασίλης είναι καλύτερα λίγα και καλά παρά πολλά και περιτά. Όχι ότι έχετε κάτι που ψάχνει. Όταν έχω δει, εγώ θέλω να μπω μέσα. Αλλά ναι, δεν έχω τα πολλά. Σε αυτό που τραβάει τα βίντεο. Λοιπόν, ο Βασίλης έχει μια έτσι ωραία συλλογή Xbox One με Steelbook, αλλά έχει και συλλεκτικές, έχει και κάποια άλλα πράγματα από Switch, κάποιες ωραίες εκδόσεις. Τύπου Toki, Flashback κτλ. Έχει και για PS4 κάτι Steelbooks. Γενικά έχει ωραία πραγματάκια, έχει κάτι Nintendo, τα Mini, θα τα δείτε στην πορεία. Απλά θέλω να πω ότι οι συλλέκτες δεν έχει να κάνει παιδιά πάντα ότι κάποιος είναι συλλέκτης μόνο άμα έχει χιλιάδες. Με την ποσότητα και με την ποιότητα, κάθε φορά. Εντάξει, ναι, είναι ότι κάποιος μπορεί να έχει και 10 πράγματα και αυτός συλλέκτης θεωρείται. Δηλαδή δεν θεωρούμε συλλέκτες μόνο αυτούς που έχουν χιλιάδες πράγματα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά θεωρώ συλλέκτη και τον Βασίλη που έχει αυτό εδώ, έτσι, αυτή τη συλλογή με τα Steelbooks. Λοιπόν, επιστρέψτε με τα λεπτά και που δεν τα βλέπετε και τακτικά, αλλά δεν τα πείτε, τα βλέπετε, ξέρω εγώ. Για να δούμε, Βασίλη, λοιπόν, τι θα μας δείξει. Θες να πεις κάτι άλλο στα παιδιά της, πριν ξεκινήσουμε γρήγορα να τα δείξουμε. Τι να πω στα παιδιά, ετοιμαστείτε. Με τους Toy Hunters σίγουρα 2 ώρες. Με τους Toy Hunters. Toy Hunters θα γίνει. Περιμένουμε. Τι να πούμε, θα δούμε το επεισόδιο, λέω. Άλλα σου, δεν μου λες. Άλλα μου λες. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, τι γίνεται εδώ με τον Βασίλη και φύγαμε. Λοιπόν, Βασίλη, δείξε μας τώρα εδώ τι έχεις. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ξεκινάμε. Watch Dogs συλλεκτική, η οποία έχει μέσα το καπελάκι μόνο και το scarf αυτό που φορέ, που είναι το face. Το οποίο εντάξει είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί η φωτογραφία μπορείτε να είδε στο το ίδιο είναι. Πάμε εδώ τον Αλέξιο. Αλέξιος. Μέδος Αλέξιο. Μέδος Αλέξιο. Και το στυλμπουκάκι που έχω αυτό, το οποίο δεν ήταν μέσα στην έκδοση, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο ωραίο στυλμπουκάκι. Το παιχνίδι δεν το έχω πάρει ακόμα, να το δείξω και να δείτε και εσωτερικά. Ωραίο, αρχαίο ελληνικό, ωραίο. Κάτσε, πήρες τη συλλεκτική, δεν είχε μέσα το παιχνίδι. Όχι. Okay. Το παιχνίδι το είχα πάρει γιατί είχα ακούσει και από σένα ότι κάπου κολλάει και τα λοιπά. Και λέω να το πάρω, να το παίξω και μετά να μου κολλήσει. Α, θα το πάρω κάποια στιγμή στην complete έκδοση και τέρμα. Χαλαρά. Δεν κολλάει. Οπότε... δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Εγώ το είχα πει. Εσύ το έχει πει. Δεν ήταν ακρίβειες. Πάμε. Τι μου το έχει πει, Γιάννη. Λοιπόν, αυτό. Εμένα μου άρεσε, είναι γυαλιστερό, ωραίο. Έχει. Τα γουστάω τα steelbook γενικά. Δεν ξέρω, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Γι' αυτό τα γουστάρω πολύ. Τη γυαλίζεις τη σωλήνα. Τη γυαλίζω και το... Πάμε να δούμε εδώ μετά τα επόμενα. Για πάμε λοιπόν από την αρχή πάνω όμως. Αυτή είναι συλλεκτική από το... Παιδιά βοηθήστε με το κοινό, το παίξουμε σαν την τώρα. Το Ghost Recon που είχε βγει, μπράβο, το Ghost Recon που ήταν με τα... σαν στυλ κατά την Παπέλ και τέτοια φάση με τα... Ghost Raccoon. Ghost Recon, Ghost Recon. Ghost Recon. Κάτσε να το βγάλω, το δείτε και πιο καλά. Καθαρό βλέπω, Ναι. Με σκόνη εδώ. Χαμό. Αυτό είναι πηγή σκόνης, φίλε μου. Δεν κοιτά τα καθαρίσματα. Ειδικά του... το καθαρίσει αυτό. Είναι λόγω θεματικού, γιατί δεν έχει σκόνη. Το έκανα, ναι, το έκανα λίγο θεματικό. Ωραία. Το οποίο δεν έχω στείλει που κάτι ιδιαίτερο. Μόνο αυτό μου άρεσε πολύ, ξύλινη βάση του κτλ. Μετά πάμε στο. Πίσω στο Skyrim εδώ. Ναι. Το βγάλω γιατί δεν θα φάνει καλά. Το τιμά το βγάλω. Το οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό. Dragonborn. Όχι, είναι. Ναι, το Skyrim με τον Dragonborn. Ο παίχτης. Τι είναι αυτό το σύντοφο άνθρωπο. Αυτά είναι... ναι. Αυτά είναι το σπάνι να βρεθούν γενικά οι σύντοφοι. Καλή, πιο καλή που θέλω είναι με το... η πρώτη πιο ευγεία, το σπάνι. Το οποίο παίζει και το steelbook του... Εντάξει, θα μας το δείξεις μετά το steelbook. Θα το δείξεις μετά, θα πάμε ένα-ένα. Ένα φέρω. Απλό.
Klein. Αυτό είναι το Summer Shed. Μάλιστα. Summer Shed. Ναι, ναι, το πάμε. Πάμε. Απλώ το κουκάκι, δεν είχα δει. Εγώ περίμενα κάτι πιο ιδιαίτερο. Εντάξει, η φιγούρα είναι ιδιαίτερη. Περιμένετε να. Ωραία, και μετά βλέπω από Doom δίπλα. Έχει βιβλιαράκια μέσα, έχει ωραία αυτή η έκδοση. Στο Doom τώρα. Αυτή είναι ωραία. Αυτή είναι όντως πολύ ωραία. Όποιος θέλει με 1000 ευρώ, τη δίνω. Στάνταρ. Κάνει και ένα εφέ. Ναι. Βγαίνει από εδώ αυτή η μαλακία. Είναι ωραίο διακριτικό. Μ' αρέσει αδιά από τρόπο που μπαίνει και βγαίνει. Τσακ. Και έχει πολύ λεπτομέρεια. Πιστεύω άμα την ξεσκονίσει θα είναι ακόμα πιο όμορφη. Μα έτσι είναι πιο ωραία, φίλε. Έχει εφέ, κοίτα εδώ. Την εμέσα στον Dungeon εκεί και είναι έτσι. Έχω κάνει θεματικό. Μάλιστα. Θέλει καθάρισμα του αγαπημένα και όσο και τα καθαρίσει σε το πολύ μια εβδομάδα έχουν γίνει χάφλια. Αυτή είναι του Doom με το κουτί του που είναι ακριβώ αυτό εδώ. Ήταν πολύ περιποιημένο μέσα, πολύ ωραίο. Δεν έχω παράπονο. Μπράβο τα παιδιά στην εταιρεία την Bethesda. Για δείξε μας και τις συλλεκτικές, μιας και ήρθαμε εδώ τώρα. Μιας και ήρθαμε εδώ, όμως πρέπει πρώτα να δείξουμε κάτι άλλο για να μπορούμε να προχωρήσουμε ωραία. Γιατί δεν προχωράς άλλες, ρε φίλε. Δηλαδή, σας έδειξε αυτό και να μην σας δείξω το Steelbook το οποίο τα είναι. Τα Steelbook θα μας τα δείξει όλα στη συνέχεια. Ναι. Έχω χάσει την μπάλα. Το οποίο είναι αυτό το Steelbook. Έχει άγχος. Υπάρχουν, όχι. Υπάρχουν και άλλα Steelbook και πιο συλλεκτικά από αυτό. Τα οποία εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ωραίο. Υπάρχει και με αυτό, μου φαίνεται έξω. Ναι. Το έχει ο Γιάσου Κώσταρ Μινατσί. Ποιο είναι να το έχει. Ποιο είναι αυτό ο άψιλο. Είναι ωραίο στην μπουκάκι και αυτό. Απλά αυτό είναι το θεωρητικά το πιο. Αυτό είναι μόνο με τη συλλεκτική. Μέσα ένα άγγλικο και καλά που υπάρχει απ' έξω. Οκ. Okay. Έτσι για να το κάνουμε λίγο πιο complete. Και αυτό και είπε να σου δείξω εγώ. Books, θέλω να μα τα δείξει στο τέλο. Δείξε μα τώρα εγώ. Θα δείξουμε τα πακετάκια. Ναι. Όπω το κουτί με τον Αλέξιο μέσα που ήταν. Το οποίο είναι ωραίο, ένα ωραίο hardcover. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο μέσα. Θα το έχετε δει πολύ σε άλλα review και δεν θέλω πάλι να τα βγάζω και να στα κάνω okay. Εγώ. NES Mini και Super NES Mini με το controller. Τα ξεχωριστά το controller. Το Summer Set που είναι λίγο ωραίο. Εντάξει, έτσι ήταν δυστυχώ. Το Xbox βέβαια έχει το S το πιάσω εγώ το 4. Ναι, κάτι έχει μέσα. Πηγή. Δεν ξέρω. Πηγή. Κάτω. Το Resident Evil, η οποία είναι από πίσω ακριβώς. Θα τη δείξουμε μετά για την ολόκληρη φάση. Αυτό είναι πολύ ωραίο, αξίζει πιστεύω να το δείτε. Τα κουτιά από κάτω που ήταν μέσα στην εταιριακά. Δηλαδή το ένα το κουτί είναι του Resident και το άλλο είναι του Assassin. Yeah. Του Ασασίνου. Μόνο αυτά δηλαδή. Δεν τα πήραμε αυτό δυστυχώς και μου αρέσει να τα. Λοιπόν, τι άλλο σας δείξω εδώ, Steelbook. Έχουμε μπόλικο πράγμα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Πάμε τώρα να μας δείξει τα Steelbook σου ένα-ένα. Όπως είπα, αυτή είναι έκδοση που δεν είναι με Steelbook, αλλά είναι πολύ ωραία. Μετά πάμε να σας δείξω Tomb Raider. Λογικά είναι γερμανική, σουηδική, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι η έκδοση. Ήταν το πρόμο που είχε βγει εκεί πέρα. Ναι. Δυνατό. Πολύ δυνατό. Εγώ το παιχνίδι δεν το έχω. Αλλά εντάξει, καμιά φορά αξίζει να τα. Δεν τα ανοίγει τώρα όλα. Εντάξει, να τα δείξω γιατί δεν έχει και πράγμα. Δηλαδή έχει κάποια. Άξι. Αλλά και όλες μέσα τέτοια ξυλοπόστρε, ξέρει με διάφορα σκηνικά. Το εσωτερικό του, το οποίο είναι ωραίο. Θα ήταν ωραίο να γίνει και τούμπα αυτό. Γιατί έχει ωραίο θεματάκι μέσα. Απλά υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει με αυτό και με τα μπιχλιμπίδια μέσα που ψηλο διάφορο για κάποιου. Αλλά okay. Εμένα, εγώ τα βρίσκω ιδιαίτερα λίγο. Για πάμε τώρα στα άλλα. Πάμε στο επόμενο. Να σα κάνω. Δείχνε μας μόνο τα cases. Ωραίο. Ωραίο αυτό. Αυτό. Και κωδικούς να δείτε και αυτά κλάει τα χωβάλι εδώ που δεν υπασχολεί. Αυτά απλό. Αλλά είναι ωραία στην μπουκάκι. Μ' αρέσει δηλαδή. Ναι. Ωραία. Πάμε να δείξουμε τα υπόλοιπα εδώ. Πάμε τώρα έτσι λίγο ψηλοθεματικά. Black Ops 3 η Pro, η οποία είναι διπλή complete μέσα μόνο βέβαια, εννοείται. Έχει και το Modern Warfare και το Infinity Warfare. Καλά, θα έχετε δει λογικά, εντάξει. Με τα Season Pass. Αυτή είναι καλή έκδοση αυτή και ακριβή. Αλλά έχει τα πάντα μέσα. Ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα δεν έχω δώσει ούτε ένα sales. Ναι. Αξίζουν πραγματικά αυτές οι έκδοσεις. Μπορεί να κοστίζουν, παιδιά, αλλά αξίζουν. Γιατί έχει τα πάντα μέσα. Okay. Πάμε σε άλλο θεματικό ψηλό. Mortal Kombat. Και έχω κάνει την εξυπωστία. Εδώ έχω το Steelbook αυτό που το είχα βρει από ένα παλικάρι. Θυμάμαι το όνομά του να είναι καλό που μου το έδωσε.
και έχει μέσα την Mortal Kombat όμως στην Excel. Έχω κάνει υποστήρια, έχω πάρει το άλλο και το έχω βάλει μέσα. Και έχει μέσα κανονικά ότι έχει και κάθε έκδοση. Οπότε έχω και την complete έκδοση με το συμπουκάκι αυτό που είναι πολύ ωραίο θεωρητικά για μένα. Λίγο ιδιαίτερο. Και μετά πάμε στο Injustice 2. Λέγεται Day One Edition, το οποίο δεν είναι Day One βασικά, αλλά τέλος πάντων. Η Legendary Edition, η οποία έχει κάτι μέσα από επίπεδο, δεν πειράζει, το μαζέψουμε μετά. Να μην χαλώσουμε το πλάνο. Daily Planet και καλά. Είδες, πλάνο. Και μέσα όλα κομπλέ. Και έχει και το νομισματάκι αυτό. Την κάρτα και καλά Authentication, ξέρω εγώ. Το βάλω το δίσκο, το έχει φάσει αυτό. Ωραίο. Εντάξει, αυτό είναι που κολλάει και δεν ξεκολλάει. Κοίτα εδώ. Να σου πω. Σοκολατάκι είναι. Batman Superman. Όχι, ποιο είναι να δει. Θέλω να φύγει κανεί το κεφάλι. Κάνε την αγαπητή μου. 5 ευρώ. Είναι, παιδιά, είναι γνήσια τελικά. Ναι. Απλά έχω βάλει εγώ του Batman γιατί έτσι γούσταρα. Έτσι. Έτσι πρέπει. Superman εκεί. Λίγο εντάξει, παλικάρι. Δεν είναι καλό παιδί. Καλό παιδί. Πάμε να βγάλουμε ένα σαν λίγο το καθένα. Monster Hunter, θα το έχετε δει πιο πολύ το στυλμπουκάκι και τώρα δεν χάσατε λίγο όλα. Γιατί θα πάρει 100 ώρες. Δεν είναι πολλά, αλλά θα πάρει 100 ώρες. Ειδικά με τα εξηγώ. Το Final Fantasy που είναι ωραίο σαν πίνακα αυτό. Ναι. Και κάτα λίγο αυτό σε παρακαλώ. Και μετά όλα και κάτω αυτά τα δύο. Γιατί αυτό πιστεύω ότι αυτό αξίζει να το δείξω. Δεν θα ανοίγει γι' αυτό. Δεν θα ανοίγω, αλλά θα ανοίξω γι' αυτό. Το οποίο έχουν κάνει μαλακία με αυτό εδώ. Και πέταν κολλημένο. Αλλά είναι ωραίο, ψάχνω να το βρω και ολόκληρο, να το κάνω σαν, ξέρεις, σαν wallpaper και τέτοια φάση. Είναι πολύ ωραίο. Ασυγκράτητος. Ναι, αυτό είναι με την... αυτό το παίρνει προπαραγγελία βασικά. Και σου είναι και ένα κωδικό για ένα παιχνίδι τσαμπέ, το οποίο έχει διπλό τσαμπέ. Ναι. Οκ. Ψιλοκλάει. Το Sound of Mordor. Το βγάζω για να δείτε τον άγγλυφο. Όλοι το ξέρετε. Το δεύτερο δεν το έχω δυστυχώς στο Steelbook, αλλά θέλω κάτι να το βρω. Και αυτό το έχουμε πει για το Monster Hunter, οπότε πάει και αυτό. Πάμε στα επόμενα, από κάτω. Γερατιά. Evac Lifeboat Evacuation, το παίξουμε σε την τώρα. Ποιο είναι αυτό, ποιο άλλο από το που δεν πιστεύω ότι υπάρχει, το έχετε δει και πολύ. Alien Isolation. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και λογικά από το που θα πρέπει να είναι και PC έκδοση του Steelbook. Πάμε μετά στο Witcher. Που βγήκε στο Netflix τώρα. Που βγήκε στο Netflix και το βλέπω τώρα. Έχω τελειώσει το επεισόδιο. Καλό φαίνεται. Ο γητευτής. Ο γητευτής των αναλόγων. Diablo. Diablo. Σπάνια εκδοσούλα. Δεν θέλω τα σπάνια που έχω. Ναι. Ναι. Δηλαδή όταν λες σπάνιο, τι εννοείς, ότι δεν υπάρχουν άλλα Steelbooks τέτοια. Ψάξε και βρέστε και σε τι τιμή θα βρεις. Εντάξει, βρίσκονται, δεν είναι σπάνια. Εντάξει, είναι ακριβά, ναι. Γι' αυτό είναι το σπάνιο πλέον ακριβό. Δεν είναι, είπα, είναι ανύπαρκτο. Okay. Εδώ έχει μέσα κάτι πεντάφυλλο, κάτι αυτό δεν φαίνεται καλά. Τέλος πάντων, δεν. Αλλά είναι πολύ ωραία έκδοση, πολύ ιδιαίτερη. Και είχε βγει τότε με το PC, φανταστείτε, οπότε μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Blizzard. Yeah. Του 13 μιλάμε, άμα μπορεί να φανεί στην κάμερα. Εντάξει, το 12 βγήκε στο PC, το είχα πάρει day one. 13 λέει. Το περιμέναμε μετά από πόσα χρόνια. Το Evil Within που και αυτό ψηλό σπανιάκι. Το 1. Okay. Μέσα έχει τα αίματα, ξέρω εγώ. Είναι, βασικά είναι πολύ ωραία μέσα, ρε παιδιά. Δε. Απορώ για ποιο λόγο δεν θα κάνει διπλά εξωφυλάκια, να μπορέσει κάποιο άνθρωπο που θέλει να το έχει. Είναι πολύ ωραίο. Και αφού είδαμε και το Evil Within το 1, πάμε έτσι για την For the Purpose. Να δούμε και το 2. Είναι και αυτό συλλεκτικούλι. Ναι. Εννοείται, μέσα όλα. Απλά πολλά που θα δείτε μπορεί να μην έχω μέσα κάποια. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά το Steelbook βρίσκεται, λες, ας το πάρω τώρα που το βρήκα. Και το παιχνίδι βρίσκεται, εννοείται, πολύ πιο εύκολα μετά. Και ειδικά οι complete εκδόσεις, αυτές περιμένω, να πάρεις complete. Mm-hmm. Αυτό είναι όλα. Πάμε στα Resident. Πάμε σε Resident Evil. Πάμε σε Resident τώρα και εδώ έχει θεματάκι. Λοιπόν, το 6 του 360. Το οποίο δυστυχώς είναι γάμο τα Steelbook. Γάμο τα Steelbook. Πραγματικά είναι γάμο τα Steelbook. Δεν έχει compatibility και το βάζω και δεν παίζει.
Ναι. Δυστυχώς. Ενώ έχει βγει, ας πούμε, σε remake και τα λοιπά. Σε remaster, μάλλον. Μιλάμε για το remaster γι' αυτό. Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το παίξεις αυτή την έκδοση. Δυστυχώς. Πάμε και στο 5. Ναι, ωραία. Ζαμπών. Και πάμε να δούμε τώρα και άλλα Resident. Εδώ. Dark Souls έδειξες. Πάρτε με τη σειρά. Ρε, πάμε εδώ με Resident Evil. Μην μου κόβεις τον ήρμο και το σύνημα. ενώ βασικά περιμένετε λίγο. Ναι, ναι. Περιμένετε λίγο αγόρια και κορίτσια. Ποια είναι τα κορίτσια. Δεν είπαμε κορίτσια μέσα στο κανένα. Το ξέχαλα λέμε τώρα. Και έχω και αυτό. Που θα χαιρόμουν να βγει σε ξεχωριστή έκδοση, γιατί και τα δύο εξωφύλλα που είχαν κάνει ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Άρα δεν είναι Steelbook βέβαια, αλλά κλάει. Δεν βγήκε, γιατί και εγώ το έχω αυτό. Steelbook δεν είναι. Το ξέρετε όλοι. Θα το ανοίξω και εδώ σε άλλο, θα το ανοίξω. Είστε απαιτητικοί. Μάλιστα. Και θα σας δείξω μετά και το... Εδώ είναι η οικογενειακή φωτογραφία που θα τη δείτε και μετά. Και καταλάβει τι λέω. Όσοι το έχετε παίξει, δεν θα πω spoiler βέβαια. Αλλά εγώ από την αρχή ξέρω ποιος θα είναι στο τέλος ο κακός. Ναι. Και είχα υποσιαστεί και λέω, λες. Τα θέλω με να πατούν, παιδιά. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Και πάμε να δείξουμε και από εδώ. Θα το δείξουμε και μετά. Μπράβο, ρε Γιάννη, νάτος. Φιτζόνι. Να το δούμε εδώ. Φαίνεται ότι είναι ανάγλυφο. Τα ακούτε. Συλλεκτική που δεν έχει μέσα τίποτα. Το σπιτάκι έχει. Δεν έχει γιατί την έχω κάνει καλά. Δεν το έχω για να το βάλω σε ραφάκι. Είναι για display εδώ με τα υπόλοιπα. Και εδώ βλέπετε συλλεκτική. Ξεκινάμε. Αυτό είναι όσοι έχετε παίξει το παιχνίδι θα ξέρετε. Ναι. Που λογικά το έβρισκε εδώ μέσα. Βιντεοκασέτουα. Στην οποία η βιντεοκασέτουα. Ενώ γράφει κανονικά είναι κανονική ρέπλικα. Πολύ ωραία την έχουν φτιάξει και έχει στο κόλπο το πλάι που έχει το κουμπάκι και ανοίγει και μέσα είχε και καλά αυτό το γράμμα. Ναι. Όπως και καλά στο ανάλογο. Μ' άρεσε πολύ αυτή η φάση ρεπλικάς. Μετά το δαχτυλάκι. Μ' άρεσε. Περιέργως μου άρεσε πάρα πολύ και τα έχεις πάσει να παίξω τώρα, δεν τα έχω παίξει. Το δαχτυλάκι που είναι έτσι έτσι κανονικά ρεπλικά όπως είναι το κλειδί που ξέρετε, με τη μόνη διαφορά ότι είναι USB. Ναι. Πρέπει να είναι 8GB, αν θυμάμαι. Μετά εδώ που είναι η οικογενειακή φωτογραφία, δηλαδή δεν χρειάζεται να τη βγάλω. Έχει από πίσω ένα θεματάκι, θα σου δείξω μετά τώρα, δεν μπορώ. Έχει από πίσω ένα μυστικό. Έτσι. Και ένα τραγουδάκι βασικά, μ' άρεσε πολύ. Θα παίξει όλα τα... Δεν ξέρω. Τρία λεπτά. Τέλος. Αυτό και είχε από πίσω ένα κολπάκι όσο το έχετε δει. Μπορώ να το δείξω και μετά και αν δεν το δείξω θα το δείτε σε κάποιο ανάλογο review. Τώρα μην τα βγάζω έτσι. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Θα το δείξω σε άλλους. Αυτό το δείξα και πριν. Εντάξει, όλους τι θα το ξέρετε όλοι. Ναι. Καλό. Ρώσικα γράφεται, δεν ξέρω γιατί, γιατί είναι από Ελλάδα, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό το χαρίζει. Αυτό το Dark Souls το 2, το Steelbook. Το οποίο είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Έχει και μέσα και εντάξει, τέλος πάντων και τα μέσα στα κόλπα του, το ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται πιστεύω λεπτομέρειες. Marvel Capcom. Το προηγούμενο έχετε καινούργιο, μην μπερδευτούμε. Βλέπω ότι σε κάποια παιδιά δεν έχω παιχνίδια γιατί απλά τα βρίσκα και όλα στα πάρω τουλάχιστον τα έχω αυτά. Τα παιχνίδια βρίσκονται, τα Steelbook δεν βρίσκονται. Ναι. Αυτό είναι το κακό σε αυτά. Je suis beaucoup mon amour. Πάμε. Ρίζεν τα δείξα, πάμε στο ωραίο. Ναι. Ωραίο αυτό το έχω και εγώ. Άξιο σερετό, όλοι μπλα μπλα μπλα, με τα κόλπα μέσα, τα ξέρετε, τα έχετε και από τον Νίκο. Και πάμε να συνεχίσουμε. Όχι, δεν ήταν αυτά εδώ.
θα μου πείτε. Το ξέρω, θα σας πω. Θέλει λίγο το φιλάκι παραπάνω. Το ξέρετε όλοι, Dishonored το 2, στυλμπουκάκι, παιχνιδάκι. Wolfenstein 2, παιχνιδάρα. Ναι. Στυλμπουκάκι, παιχνιδάκι κομπλέ. Πίσω έχει τα κόκκινα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Αυτή είναι και πιο έκδοση η γάλα, πιο... Ήταν μια με φιγούρα που είχε σε στυλ κοτόρις, σε ρογοφάση και τέτοια. Αυτό εδώ που είναι το καλό, και αυτό δεν πιστεύω ότι έχετε δει και πολύ, γενικά, να παίζει. Είναι official, παιδιά, δεν είναι μούφα. Αν έχω σκεφτεί να βρω κάποιον να βγάζει ψηλό μούφα, να βγάλω για κάποια που θέλω. Για κάποια εγώ που γουστάρω. Εντάξει, Storm Troopers. Τα ανοίγεις, δεν χρειάζεται. Τα βλέπουμε έτσι όπως έχουμε. Τουν, τουν, τουν. Είναι ωραία μέσα. Και δεν τα έχουν δει, πιστεύω πολύ. Και γενικά, δηλαδή, στο YouTube έχω, δεν έχω πολύ τέτοια στυλ μπουκάκια. Να κάνω και reviews. Τώρα δεν ξέρω αν έχω ανεβάσει τελευταία. Να σας πω. Λίγο τα λέω, τα ακούω. Quantum Break. Time is Power. Fallout 4, τα ξέρετε όλοι. Battlefield 1, και αυτό ήταν με τη φιγούρα μαζί. Εγώ τα βρήκα σκέτα. Εννοείται πιο ωραία να τα πάρει σκέτα, γιατί και με τη φιγούρα κοστίζει, και η φιγούρα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο εκεί πέρα με το συγκεκριμένο. Skyrim, με το δράκο εδώ πέρα. Ωραίο. Με το παιχνίδι μέσα, το promotional, όπως τότε. Αυτό είναι με το promotional μαζί, δεν είναι, ξέρεις. Ωραία, αυτό πάμε παρακάτω. Εδώ πάμε και σε ψηλό κουσπανιάκια πάλι να σας δείξω. Injustice. Θεωρητικά είναι για PS3, αλλά έχει τα πάντα. Άδειο βέβαια μέσα τίποτα. Αλλά εντάξει, σας είπα, τα steelbook, τα steelbook δεν βρίσκονται. Τα παιχνίδια βρίσκονται. Αυτό είναι νόμος. Mafia 3 ήταν στη Γαλλία αυτό με το σαν πρόμο, δηλαδή με το που βγήκε, να το έχει κάνει και προπαραγγελία, ξέρω εγώ, στο δίνει και αυτό. Το έχω ακόμα ζελατίνα γιατί το δεν το έχω ποτέ. Δηλαδή νούλα. Ωραίο. Απλό αλλά ωραίο. Και αυτό είναι Castlevania 2 Lord of the Shadows. Lord of the Shadows, συγγνώμη. Ναι, μεν άδειο, αλλά δεν πιστεύω ότι βρίσκεται το steelbook αυτό. Κονάμι, κανονικά, παιδιά, είναι αφεντικό, και εγώ δεν το ξέρω ότι υπήρχε όταν το είδα, και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και εδώ και πολύ σπάνιο. Σπάνιο, το τονίζω. Σπάνιο, παιδιά, τα ακούσατε. Ναι, σπάνιο, δηλαδή, σπάνιο. Μην πει κανείς από κάτω στα σχόλια ότι το βρήκαμε. Πώς το βρήκες, πάρτε. Κάτι πέρασες. Όχι, δεν πέρασα κάτι, πέρασα αυτό που είχαμε δείξει, Νίκο. Ναι, εντάξει. Το Anthem, ποια η γνώση για το Anthem. Αυτή η έκδοση είναι ωραία γιατί έχει φωσφοριζέ κομμάτια πάνω, δηλαδή να πει το φως φωσφορίζουν. Το Anthem απογοητεύτηκα, αν το περίμενα καλύτερα, απογοητεύτηκα. Έπαθα πλήρη απογοήτευση, γι' αυτό και δεν υπάρχει και μέσα και... Πολύτε παντού για 7 ευρώ. Και φωλά είναι. Έλα εδώ η παιχνιδάρα. Έλα εδώ Γιώργη Στροφάρα, με το χάρτη κανονικά τα πάντα μέσα, το παιχνίδι μονολίπι. Έτσι. Όπως είπα. Λίγα είναι αυτά που δεν έχω τα παιχνίδια μέσα, αλλά... Πιστέψαμε ότι όπως θα βλέπετε ότι είναι κάποια που δεν βρίσκονται πολύ εύκολα και δεν είναι τα πακετάκι, δηλαδή δεν βρίσκονται. Πάμε πάλι σε Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Τσακ τσακ. Δεν ξέρω αν έχει κάτι ιδιαίτερο μέσα. Αν έχεις κονκαρδούλες αυτά. Πάμε μετά Elder Scrolls Online το Morrowind. Και αυτό δεν έχει μέσα. Απλό. Δεν έχει, ναι, εννοείται. Τώρα θα μας εκράξουν όλοι ότι δεν έχεις παιχνίδια μέσα. Έχω αφού κάνω. Ένα τα δείχνω. Μέσα στο κάρτα εκεί. Και μετά πάμε πάλι σε Skyrim, πήρα, όχι. Έχεις φύγει από εκεί. Ναι, να δείξω. Θα δείξω μετά στα πουλήνια. Οπότε πάμε να δείξουμε τα υπόλοιπα εδώ. Το Evolve δεν είναι Steelbook βέβαια, αλλά είναι η complete έκδοση. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Ναι. Δηλαδή, σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Ανάγλυφο. Μ' αρέσει γιατί να μην. Ιδιαίτερο παιχνίδι, δεν είναι. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Πού θα είναι αυτά. Λοιπόν. Και πάμε μετά από τα Steelbook να σας δείξω και άλλα Xbox. Πάμε στα άλλα, τα κάτω, τα κανονικά. Πάμε στα κανονικά. Atlas Trinity, είναι όλα μαζί, πακέτο όλα. Παιδιά, υπάρχει μέσα, ε. Νομίζετε. Λοιπόν,
Το Resident θα το έδειξα. Μετά σκύβουμε. Σκύψε και εσύ, Γιάννη, μπορείς. Μπράβο, Γιάννη. Θα τα ξαναδεί και το βγάλει. Little Nightmares. Να μας πεις κάτι σε λίγο. Killeristic που είναι ιδιαίτερο. Ναι, λέω κάποιο παιχνίδι να μας αναλύσεις που σου αρέσει. Θα σταθώ, όλα θα γίνουν. Killeristic The Definitive Edition, το οποίο μου θυμίζει το παλιό φάση που ήταν Super Nintendo, που έχει και το παιχνίδι και έχει και το soundtrack από κάτω. Και, είναι και τα, πρέπει να έχει τα παλιά και τα καινούργια, αν θυμάμαι καλά. Original soundtrack, μου θύμισε πολύ φάση Super Nintendo. Και με αυτό είχε γίνει το έξω ότι το έχω πάρει το κανονικό και με το που το πήρα, την επόμενη, με την επόμενη μέρα βγήκε το αυτή η έκδοση με το soundtrack. Εννοείται, δεν το είχα ανοίξει, πάλι καλά. Το έκανα πήγα στο μαγαζί το ανάλογο που το πήρα και πήρα το άλλο. Εννοείται. Exclusive αυτό, πολύ ωραίο παιχνίδι. Θεωρώ κλασικό Killeristic. Μετά είναι ο Σπύρος, καλό παιδί. Forza το 6. Ναι. Little Nightmares, ιδιαίτερο παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Το οποίο και τη φιγουρίτσα εκεί που είναι με τη City Limited. Και έχει και ένα κόμιξ, ξέρω εγώ. Kirby's. Ήταν από παλιό επεισόδιο το Hunter, μας το είχαν κάνει. Dead Rising το 3 το Apocalypse. Το Legendary το Rise, το παιχνιδάρα. Watch Dogs, που σας είπα και πάνω με το σκουφάκι και το καπελάκι. Το Metro Redux που είναι το 1 και το 2 μαζί σε πακέτο όλα bundle. Ωραίο. Dying Light The Falling που είναι η Enchanted Edition, το οποίο έχει τα πάντα μέσα του πρώτου. Είναι complete. Τέλεια, κλείσαμε και με αυτό. Μπαμ μπαμ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα λόγια. Dark Siders 1 και 2. Παιχνιδάρες, βγήκε και το καινούριο. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, δεν το κατέβασα το Game Pass, θα το δοκιμάσω. Και βγαίνει τώρα και ένα Steel Diablo, θυμάμαι πως το λένε. Το οποίο και η Special Edition είναι γαμαγαμάτη, πολύ καλή. Αλλά είναι πολύ ωραία παιχνιδάκια ιδιαίτερα. Και αυτό ειδικά στο Steel Diablo θέλω να το παίξω. Και υπάρχει ένα θέμα το πω. Αυτό παιχνιδάρα. Ναι. Πώς είναι το Batman που λέει γίνεσαι ο Batman, δεν γίνεσαι βαμπύρ κανονικά. Δηλαδή σου έχει ό,τι κάνει ένα βαμπύρ. Ναι. Δηλαδή έχει να τους αποπλανήσεις. Δηλαδή εγώ πριν τους μελετάω πριν τους φάσω όλους και τους σκοτώσω. Δηλαδή βλέπω ένας που μπορεί να είναι καλός. Δεν με σκοτώνω γιατί πρέπει να παίρνεις ζωή, να σκοτώνεις για να παίρνεις level. Εδώ σας θέλω. Είναι κάποιοι ψιλοπατεωνάκι που συνεχίζουν εκεί, τους τσιγκλάω, συνεχίζουν. Τους πάω, τους απομονούν σε ένα ασθενό, τους κάνω το μαγικό βλέμμα και τους πάω. Ελά μαζί μου, τους πάω σε ένα ασθενάκι πίσω γιατί δεν πρέπει να σε δουν. Είναι τόσο πολύ, στέλ. Τους πίνω το αίμα, τους σκοτώνω και μετά παίρνω level έτσι. Και σου δίνει skills, έχει πολύ πράγμα. Δηλαδή είναι όντως σαν να παίζεις το Batman, το Arkham, ναι. Να το παίζεις vampire. Πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Και μου αρέσει πολύ. Πάμε εδώ τώρα. Το Rare Replay που είναι όλα μέσα, έχει με και Battletoads στα arcade, έχει πολύ πράγμα από Xbox 360 ναι. Και στα ελληνικά εννοείται. Εννοείται. Πάμε τώρα σε φάση PS4, PS3. Άντε πάμε. Να δούμε. Το Spider-Man Spaniwa. Αυτό έχει βγει φαίνεται μόνο σε ένα battle που ήταν με ένα βιβλιαράκι μαζί και τα λοιπά και μετά έχει ξαναβγεί στο, με, το, με τη φιγούρα. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. PS3 το ξέρετε όλοι αυτό πιστεύω. Για πες Γιάννη ποιο είναι. Beyond Two Souls. Μπράβο. Yes. Beyond Two Souls, όχι Soul, Souls. Πάμε. Beyond Two Souls, αυτό είναι το Until Dawn. Dawn. Είναι το Dawn. Μαλάκα. Για να μάθω τι λέει το Γιάννη. Όχι, εγώ τη λέω γιατί μου τη λέει και το πάμε ωραία εμείς. Ζήλεψε τον Νίκος, παιδιά. Τριπλέτα. Θα τους τυπώ εσένα μετά. Περίμενε. Έπαιξε τριπλέτα. Αυτό είναι το Tales of Xillia το 2. Το Day One Edition στο μπουκάκι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο και βαρύ. Τώρα το γιατί δεν ξέρω. Πιο παλιά τα κάνω πιο καλά. Δεν ξέρω τι παίζει. Και αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ανάγλυφο όλο. Είναι στυλ Golden Axe και τέτοια φάση. Ναι. Αλλά είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Δηλαδή όσοι το ξέρετε, το αγαπάτε πιστεύω. Όχι, αυτό δεν είναι τίποτα, είναι το απλό. Α, πάμε και σ' άλλα. Λοιπόν. Dead Island, Indefinite, που είναι και τα δύο μέσα. Και αυτό δεν πολύ βρίσκεται. Αυτό δεν πιστεύω να το έχει δει κανείς. Attack on Titan το 2, το οποίο αξίζεται από ό,τι μου είπε και εδώ ο Γιάννης, είναι και το 1 και το 2 μαζί στο παιχνίδι, οπότε αξίζει. Δηλαδή αυτό το τσίμπησα, γιατί παίρνεις το 2 και έχεις τα δύο μέσα τα παιχνιδάκια και είναι κομπλέ, το οποίο δεν το έχω ακόμα βέβαια, αλλά αξίζει να το δούμε μέσα. Ναι. Είπαμε τα Steelbook δεν βρίσκονται, τα παιχνίδια βρίσκονται. Αυτό. Star Ocean, πώς λέγεται, το ξέχασα.
Integrity and Faithlessness. Oh, τι τίτλος είναι αυτό το παιδιά. Υπάρχει μέσα. Ωραίο μέσα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο παιχνίδι γενικά. Αυτό μου αρέσει. Και το είχαν κάνει στο PS4. Είναι και remake. Ναι, ναι. Δεν είναι remaster. Μ' αρέσουν αυτά το στυλ. Με waifus και τζαπανίλες και τέτοια. Πάμε παρακάτω. Τελειώσαμε νομίζω από πίσω. Αυτό πρέπει να έχω εδώ. Ναι, μετά πάμε εδώ πέρα σε 14 να πάρει ένα πλανάκι έτσι. Άμα κάνω ποτέ κανένα επεισόδιο γενικά να δούμε τι θα δουν περιέργως. Αυτά, άντε και πολύ ήταν. Stranger Things ήταν βιντεοκασέτα. Είναι η Blu-ray έκδοση και η απλή και η special. Δείξε μας και εδώ την Toki λίγο και την flashback του Switch. Flashback ή το Switch, δεν έχω Switch καρδιά μου που λέει και άλλος, αλλά τι να κάνουμε. Καμιά φορά λέμε τα παίρνεις γιατί λες δεν τα βρεις μετά. Και είναι ακριβώς σαν, σαν την κασέτα του Super Nintendo. Το Αμερικάνο. Ναι. Ωραίο, ιδιαίτερο. Αυτό είναι. Πώς και μην κοπείς με αυτό όμως, γιατί είναι λίγο... Καβάτζο τη γη. Είναι λίγο οι άκρες του περίεργες. Limited Run Selectors Card. Μάλιστα. Τι έκανε τώρα. Και η Toki που τη φτιάχνεις μόνος σου από το remaster του παλιού arcade που παίζαμε. Ωραία αυτή η συλλεκτική. Πρέπει να την πάρω και εγώ και μην είχα. Ναι, δεν έχω να το βάλω γιατί το βάζει κανονικά εδώ και είναι ναι, οθόνη ναι. Και παίζει και είναι σαν καμπίνα. Ναι, ναι, έχει την πλάκα. Το Toki έχει το bundle που το οποίο το έχω εντάξει. Το έχετε δει και από άλλο, δεν χρειάζεται να λεπτομέρειε. Είναι ωραίο. Οπότε... Είναι ιδιαίτερα. Ιδιαίτερο βασικά. Δείξε και λίγο εδώ αυτά τα κρυπιάρικα που έχει ο Βασίλης. Τη βρίσκει παιδιά με αυτά λίγο ο Βασίλης το βράδυ. Γενικά. Μιλάνε και ο Τσάκι αυτά να ξέρετε. Είσαι λίγο του Ghostbusters έτσι μιας, θα το δείξουμε γι' αυτό. Είναι επεισόδιο δηλαδή το Coaster Hunter, πάμε το E-Hunter. Ναι, Σκόνη Hunters είναι εδώ. Ναι, η σκόνη παιδιά, όσοι το ξέρετε, συγγνώμη τι να κάνουμε. Έλα, δείξε και όσοι είναι συλλέκτες ξέρουν ότι μαζεύουν σκόνη αυτά, δεν γίναμε δείξε και τον Batman έτσι να με το... Είναι... Ο Batman σε έχει κάνει απόσυρση, γι' αυτό είναι έτσι. Και εκεί έχει κάτι μάτσο. Έχω διάφορα μου, εντάξει και από εδώ έχω έτσι κάτι. Φλεξάρουμε λίγο. Φλεξ, φλεξ, κάνε λίγο φλεξ. Κάτσε κάνει λίγο φλεξ ο Γιάννης. Για φλεξα ρε. Τα πέθανε λίγο τακτοποίησε αυτά βασικά, δηλαδή με πέντε επειδή και ο Νίκος είχε το πρόγραμμά του, ήταν ζώρικο. Και εγώ λίγο δεν πρόλαβα να τα φτιάξω όλα τέλεια. Πήγε αυτές την κρυστάλλη το μινάτσι πριν. Όχι δεν πήγανε το μινάτσι. Ωραίος ο κόσμος. Τώρα θα λέει ο κόσμος με ποιον πήγες για καφέ, κατάλαβες. Το μινάτσι. Όχι δεν πήγα. Θα με ρωτάει μισή μηνύματα μετά που πήγα. Και παρόλο που μπορεί να το έχω πει, θα τα θυμάται, γιατί έχει περάσει και καιρό λίγο. Okay. Λοιπόν, πάμε, πάμε να παίξουμε λίγο ένα Killer Instinct στο One. Πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, 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 πάμε και εδώ ένα πλάνο αυτά έτσι λίγο για flex. Flex, 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 flex. Και πάμε για, πάμε για παιχνίδι. Πάμε. Λοιπόν, να παίξουμε τώρα ένα από το παλιό. Πάμε. Λοιπόν, εγώ θα πάρω το παίχτη. Κάτσε. Εγώ ποιο να πάρω. Εγώ είμαι ο κάτω λοιπόν, ο δύο. Οκ. Okay. Εγώ θα πάρω την όρτσι. Εσύ ο δύο, ναι. Ο λιγαθροπέρος. Αυτό είναι πατέπαινε να πάει. Fabulous. Αμήλικτος άμα. Η έγκρα ορχιδέα μας είναι καλή. Η ορχιδέα είναι καλή το να ταξί. Δεν λέω. Εντάξει, εγώ στα beat'em up έχω να παίξω ας πούμε τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι από την εποχή του Νόε. Και εγώ δεν έχω κάτι ασχοληθώ. Έπεσα και εγώ. Έπεσες. Πάρε ένα ωραίο, ένα fabulous. Πρόστι. Α. Combo wild. End, end, end. Εντάξει. Οπότε πάμε να παίξουμε και το γρήγορο, το καινούργιο, το Remaster. Πάμε... Βγες εκτός. Περίμενε. Άσου σε μένα. Γεια σας, δούμε. Θα να βάλουμε το 2 ή να βάλουμε το καινούργιο τώρα να... Το καινούργιο, καινούργιο. Το καινούργιο θες. Τι να παίξουμε, να δείξουμε Xbox One έκδοση. Xbox One S, σε 4K τηλεόραση, τώρα δεν θα δει καλά, εντάξει. Έχει καλή απόδοση κανονικά. Ου.
Άστο ρε, το πάτας κι εσύ. Αυτό μας βάζεις τώρα. Όχι, δεν θέλουμε αυτό το βλάγιο, δεν δούμε. Έλα, πάμε. Κιλερίστη. Εδώ. Έβαλες το webcam εσύ πάνω στο γιασί. Εσύ τον έβαλες. Ναι, εγώ τον έβαλα. Ήθελα να τον δεις λίγο, να γουστάρεις από μάνα αυτόν. Δεν ξέρω, γέστη κατά βρίδο το βλέπω, είναι στην καλύτερη φάση της ζωής του. Έλα ρε, τι γίνεται, έλα αγάπη μου, έλα. Μπράβο, ξεκίνα. Νίκ Τζέρκος όλοι σου λέει μετά, μια ώρα να φορτώσει, μια ώρα να κάνει. Η Νίκ Τζέρ μας έφαγε. Ναι, τι loading είναι αυτό ρε, ναι, τι loading είναι αυτό. Xbox! One S. Ναι. Δεν μοιάζει για τα μάτα. Αν και τα έχω όλα περίπου σχεδόν. Έχει χαρακτηρισμούς από το Halo, έχει γενικά και άλλους χαρακτήρες, Battletoads, μπλα 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 μπλα, αυτά. Δεν με νοιάζει για download, απλά, αλλά κάθε φορά αυτό θα μου κάνει. Τσεκάρει αν έχει κάτι να κατεβάσω. Αυτό έχει ούτε ό,τι σε αρρωστωμένο επιλογή να κατεβάσει άμα θες. Αν αποσυνδέσει το ίντερνετ, το αποσπονάει. Multiplayer, κάτσε εγώ λίγο Νίκο να το κάνω εγώ που το... Ναι, πήραμε τα καθημερινά μας. Local. Με δύο χαρακτηρουές. Πάτασε το κουμπί, το μενού. Ωραίος. Και τι τους δείχνει. Πρέπει να πατήσει για να τους δείξει. Δηλαδή πατάω. Ναι, πατάς. Και μετά έχει να διαλέξεις από πάνω πώς θα τον έχεις. Αυτός είναι ο κλασικός, αυτός είναι ο κανονικός. Ο κλασικός και αυτός είναι ο καινούριος. Αλλά την καινούρια. Και έχει και την ρετρό, άμα αυτός να διαλέξεις τη ρετρό. Δηλαδή έχει πολλούς χαρακτήρες σε ρετρό. Ναι. Εγώ βασικά μου αρέσει και αυτή. Η Χισάκο. Χισάκο. Είναι αυτή, είναι η άλλη Χισάκο. Υπάρχει και άλλη Χισάκο. Υπάρχει και η Βαμπύρ. Που αυτή είναι και η Μοίρα. Καλά, και αυτή είναι πολύ καλή. Έτσι πάρει την Πέιτη Μοίρα τώρα. Πάμε. Και βασικά εγώ θα πάρω. Πού τον είχα τον άνθρωπο. Ναι. Πάμε εδώ. Πάμε αυτό. Ξεκινάμε. Ο άνθρωπος, έτσι τον έλεγω. Πάμε random. Δεν χρειάζεται να το λες. Το Βελοσιράπτορ λες άνθρωπο. Άνθρωπας. Δηλαδή τον άνθρωπος ρε δεινόσαυρο. Ποιον άνθρωπας. Αϊ, πανούλα μου. Ο Ρίπτορ. Ετοιμάσου τώρα για σαλαμάκι, Νίκο. Σαλαμάκι. Ναι. Φαντίνικα. Ωραίο σαλαμάκι θα φας, αρχοντικό. Εν Ελλάδη. Σκορδάτα, εν Ελλάδη, ναι. Με ντοματούλα και φέτα. Αλλά έχει πολύ γραφικά ρε παιδιά. Δεν φαίνεται στο την κάμερα τώρα. That's it, quickly. Είναι μα, γιατί πάντα σου άρα την πιάνω πολύ, σαν να τα σπάσεις. Κύριε, κάνε τα κόμπος ρε, θέλει. Ναι, το βλέπω τι κόμπος κάνεις. Counter hit. Τώρα ένα power break και τώρα γουστάρεις. Ναι, αλλά εγώ δεν το έχω παίξει αυτό και δεν ξέρω τα controls. Άστα αυτά τώρα, δεν το έχω παίξει, δεν φίλε. Πάρε και ένα. Πάρε και μια φλόρα. Ξέρω ένα φιλαράκι, άμα το βλέπει το επεισόδιο, το στείλω βέβαια. Ναι. Παίζαμε μαζί online. Βέβαια με ξεκόλλια αυτό είναι, θεωρώ, πολύ καλός, πολύ δυνατό χαρτί στο killer. Ναι. Φαντάζομαι εγώ είμαι λίγο τον είχα ανοίξει του Νίκου, λίγο. Ναι. Αυτός μου το, όχι μόνο το να μου τον είχε ανοίξει, το παλικάρι με λέμε για του πάνω. Βάλε ένα κόμπο, ωραίο. Για λίγο δεν έφαγες. Για ένα χτύπι. Πάρε και εσύ τώρα. Ναι, είναι καλή αυτή. Το έχουν πει πολύ αυτό. Εντάξει, ήθελα λίγο για να φάω σαλαμάκι. Κρίσιμος αγώνας. Σάμπαρες, τις εσύ ξεπροβάλλεις.
το χάσεις. Feel the flames in your bone. Κάνεις και τέτοια. Ωραίος. Βασικά το κλειδί είναι πολύ ωραίο γιατί έχει να πέσει πολύ με τα κόμπος. Δηλαδή δεν είναι κάποιο άλλο παιχνίδι όπως είναι τα Mortal και αυτά. Εντάξει, είναι τους κόμπος και τα λοιπά. Αυτό είναι βασισμένο αποκλειστικά σε κόμπος. Δηλαδή τώρα το που κάνει κόμπος. Πολύ τυχερός ήσουν. Το είναι πάρα πολύ τυχερός. Γιατί σε θέρισα και ήσουν για άντε, λίγο. Άντε, πάμε ένα rematch. Όχι, δεν πάμε άλλο. Δεν θέλει, το βλέπω. Απλά πες το ότι δεν ήταν ωραίος αγώνας. Ήταν ωραίος αγώνας, εγώ το λέω. Μπορεί να τον έκανα σε λαμάκι σκορδάτο η Φαντής που λέει και ο Γιάννης στο Πενελάδι, αλλά πραγματικά έπαιξε καλά. Ήταν καλός αντίπαλος. Ωραίος. Πάμε τώρα να κλείσουμε και το επεισόδιο. Πολύ καλός. Πάμε να το κλείσουμε. Φύγαμε. Παίξαμε εδώ λίγο VS και στην πραγματικότητα Iron Man αντίον Jason. Πάμε τώρα για μια πολύ γρήγορη συνέντευξη. Φύγαμε. Για να δούμε. Λοιπόν, Βασίλη. Μιλάει ο Iron Man. Ναι. Δεν βλέπω τι γράφει εδώ. Λοιπόν, πότε έπαιξες πρώτη φορά video games? Πότε ήταν, με... Εμένα ρωτάνε. Ναι, NES φάση, δηλαδή μιλάμε για δημοτικό γυμνάσιο φάση εκεί. Κάτσε ρε φίλε, ή δημοτικό γυμνάσιο. Ένα τα δύο. Βασικά πρέπει να είχα παίξει πρώτη φορά, δεν θυμάμαι χρονολογία σου που ακριβώς το πότε. Πρέπει να είχα τα τεχνητέκα τα... με τις μπαταρίες που έβαζες. Τέτοια φάση. Τα Tiger τύπου. Tiger τύπου, ναι. Tiger. Οπότε μετά από αυτά η πρώτη σου κονσόλα ποια ήταν? Η πρώτη μου κονσόλα ήταν το Master System το 2. Που μερικοί που το έχει φέρει πατέρα. Με Alex Kidd μέσα ή πως όλοι? Με το Alex Kidd μέσα. Ωραίος. Γενικά τι προτιμάς, Sega ή Nintendo? Είναι δύσκολο γιατί και η Sega και η Nintendo μου αρέσει. Πολλές φορές έχω δηλώσει την αγάπη μου για την Nintendo και θα ψηφίσω και Nintendo. Mm. Αλλά σημαίνει ότι η Sega δεν έχει κάποια ωραία παιχνίδια, ειδικά στις παλιές κονσόλες. Δεν έχει η Sega. Ότι έχει και η Sega κάποια ωραία παιχνίδια, αλλά. Δηλαδή, άμα συγκρίνουμε τώρα φάση να σου πω το Batman Returns, θα πω ότι είναι μάχη Super Nintendo. Άμα συγκρίνουμε πούμε, σε φάση Disney, θα πω είναι καλή Sega. Είναι το ένα χέρι λένε Vitality και δηλαδή το πρόσωπο. Οπότε σε κάποια περτερεί, σε κάποια υστερεί το άλλο και πάει λέγοντας. Αλλά ψηφίζει Nintendo. Ψηφίζει Nintendo, Βασίλη. Αγαπημένος 8-bit ή 16-bit τίτλος? Μ' άρεσε το περίεργο, μ' άρεσε το The Ninja από το Sega, το Master, το Master 2. Περίεργο. Και 16-bit? Θα πω Batman Returns στο Super Nintendo. Γι' αυτό λέω ότι κάποιο είναι. Ναι, εντάξει, και εμένα μου αρέσει να πω να είναι Super Nintendo από το Mega Drive. Ποια είναι η αγαπημένη σου παλιά κονσόλα και ποια από τις Last Gen? Παλιά κονσόλα. Είχα εντάξει και το Master System 2 και το Mega Drive το 2, το Genesis αυτά, αλλά μ' άρεσε, αλλά μ' άρεσε και από το Super Nintendo, που με θεωρώ πολύ. Τα είχες αυτά σαν μηχανήματα μικρό? Super Nintendo όχι, το Master System 2 και το Mega Drive, το Genesis από την Αμερική που είχε πάθει. Genesis αμερικανικό. Ναι. Οκ, εντάξει, καλή φάση και το Genesis, το παίζες με step down converter που θέλετε. Δεν ήθελε να κάνει, να τα βάζεις όλα, παίζανε, ήταν το μπλε. Δηλαδή, όχι, σε βλέπω ότι θα σφαχτείς μόνοι σε λίγο. Τι είναι αυτό? Αγαπημένη last gen κονσόλα, θα μου πεις. Εννοείται Xbox One X, πολύ πιο δυνατή. Εντάξει, ναι. Βέβαια το PS4 το Pro, φτάνει στα γραφικά το Xbox One το S, το οποίο το έχω, ας πούμε. Φτάνει σε γραφικά. Ναι. Μετά υπάρχει και το Switch, το οποίο το Switch δεν είναι σε γραφικά τόσο καλό. Απλά είναι μια ιδιαίτερη κονσόλα που είναι και φορητή. Σε νοσταλγία. Δίνεται με δύο χειριστήρια πακέτο, δηλαδή είναι πολύ ωραία, ιδιαίτερη κονσόλα, θεωρώ. Ναι. Αγαπημένος video game ήρωας. Από παλιά κονσόλα καινούργια ή γενικά. Εντάξει, και Sonic μου άρεσε. Να πω Sonic. Μια χαρά είναι Sonic, θεωρώ. Μα έχει τα τρέχοντα παιχνίδια δηλαδή. Και ο Sonic Mania το οποίο έχει και αυτό τα κόλπα του, οπότε είναι ωραίο τη Sonic. Okay. Τώρα πάμε για παιχνίδι, μπορώ να σου πω αυτό ότι μου αρέσει πολύ και το Cthulhu το οποίο δεν το έχω δυστυχώς, θα το πάρω κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι είναι πολύ ιδιαίτεροι χαρακτήρες. Δεν ξέρω αν θα έχουν συνήθεια, είναι πολύ ωραία παιχνίδια. Πολύ ιδιαίτεροι χαρακτήρες. Okay. Μετά ας πούμε, τι θα έλεγες για αγαπημένο video game franchise σειράς παιχνιδιών ανά τα χρόνια? Το Sonic μου αρέσει. Πάλι. Το δηλώσω το Sonic. Γιατί υπήρχε και το Sonic Mania που ήταν πολύ ωραίο και το Sonic το. Πώς το λένε το άλλο, το ξέχασα.
Έλα, Γιάννη, πες το που ήταν εμείς η πακέτο. Δεν ξέρει. Το καινούργιο τέλος πάντων του χέρι. Generation. Ό,τι Generation είναι αυτό που έχω. Το άλλο. Sonic Mania. Sonic Mania και Sonic Generation. Είχε βγει το Mania και ένα άλλο που ήταν. Force. Το Force. Μπράβο. Το Force. Και αυτό μου άρεσε πολύ. Γιατί ήταν στο κλασικό στυλ. Όπως και στο Super Mario που είχε βγει που ήταν πάλι στο κλασικό στυλ. Δηλαδή προτιμώ λίγο τα κλασικά στυλ. Δεν ξέρω. Ναι. Τα καινούργια είναι πολύ. Δεν ξέρω. Δεν. Οκ. Όχι τόσο πολύ. Αγαπημένο περιοδικό εποχής παλιάς που έπαιρνες να θυμάσαι. Τι να πούμε, Μανάκο. Τα κλασικά που λένε όλοι. Τα Μανάκο, τα PC, με τα PC που ήταν, πώς λεγόταν, το PC. Και ήτανε PC Master. PC Master, μπράβο. Η User. Μπράβο. Pixel, μπράβο. Game Pro, Games, PlayStation Magazine. Όλα αυτά, World. Όλα. Όλα αυτά ήταν πολύ δυνατά. Sega Power, ξέρω εγώ που ήταν. Μετά είχα κάποια τελευταία με που είχαν βγει με Xbox και τέτοια που είχαν βγει. Ναι. Είχες αναμνήσεις από μαγαζιά εποχής, να θυμάσαι να πηγαίνεις, ξέρω εγώ... Μινιόν. Το Μινιόν εννοείται. Ποιος δεν θα πει για το Μινιόν. Με video games, πιο συγκεκριμένα εννοώ μαγαζιά. Θυμάμαι συγκεκριμένα εδώ πέρα από το ένα σε μένα κότα τέλος πάντων. Ναι. Ο οποίος είχε βιτρίνα μόστρα μάγκας και μέσα οθόνες, παλιού τύπου βέβαια, και έβαζε διάφορα παιχνίδια από διάφορες κονσόλες και παίζανε. Καθόμασταν εμείς, πηγαίναμε για βόλτα και καθόμασταν και τα χαζεύαμε, ξέρω εγώ, τότε. Βγάλει την γιατί βλέπω ότι θα πεθάνει σε λίγο. Μπράβο. Κούμπωσε την αλόγια. Έλα, παιχνίδι μου. Πάμε ψηλά, μπράβο. Πάμε. Μπάτε σε ίσω κρίτηκα, παιδιά. Έχω πάθει έλλειψη οξυγόνου. Και θυμάμαι ότι είχε και το Vector Man, το οποίο ήταν κλασικό και το είχε στην οθόνη τότε ήταν γραφικά εποχή. Wow, και το βλέπα εγώ στην οθόνη και λέω τι γραφικά είναι. Το Vector Man μέτραγε στο Mega Drive. Ναι, έτραγε. Και το άλλο με το. Πώ το λέγαμε που έκλανε ένα και έκανε διάφορα περίεργα. Ποιο έκλανε εδώ. Ένα παιχνίδι παλιό. Που έκλανε. Ναι, ρε. Υπήρχε. Που είχε κάτι βεντούζι για χέρια σα και τέτοια και πήγαινε. Δεν το θυμάστε. Θα το βρω και στο στείλω. Το βάλω σε link. Okay. Δεν το θυμάστε. Όχι. Πρέπει να το έχω και στο δώσω στο Super NES μήνυμα. Θα το βάλω μετά να το δείτε. Nintendo χαρακτήρα. Super Nintendo. Όχι ο Kirby που ροφάει. Όχι ο Kirby που ροφάει. Ένα με μια μπέρτα που ναι, ήταν. Ναι, μπράβο. Το ξέρετε ο Γιάννη. Θα σου το βάλω μετά. Φίλε, τώρα, μετά στο Super Nintendo το έχω κακάρει και τα δύο να πω και εμείς και Super Nintendo. Έχω κακάρει και δεν σκέφτομαι τα original που έχει μέσα το SNES Mini και δεν μου έρχεται κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ήταν, ήταν σαν χακαρισμένο. Οκ, okay. Λοιπόν, αγοράζει απ' έξω γενικά ή όχι, μόνο από εδώ τριγύρω. Αναλόγω, εσύ θα κοιτάξει νερό από τριγύρω. Δηλαδή, μπορεί κάποια τάγματα να δίνουν, τα δίνει σε καλή τιμή και θα πει το παίρνω. Τώρα για να παραγγέλνει είναι λίγο κόπο, αλλά καμιά φορά χρειάζεται. Ποια είναι η γνώμη σου για την ελληνική retro gaming community σε ομάδες Facebook κτλ. Εντάξει, όπως πάντα σε εμάς το ξέρω και πολύ καλά και το Toy Hunter εποχή, υπάρχουν, υπάρχουν αυτοί που γουστάρουν και υπάρχουν και αυτοί που φλεξάρουν. Πάντα θα υπάρχουν. Έτσι. Εγώ είμαι αυτοί που γουστάρουν. Δηλαδή θα πάρεις κάτι γιατί το γουστάρεις. Ναι. Δηλαδή να ξέρω ότι θα πάρω 5 παιχνίδια, δεν τα μαζεύω, δεν τα παίζω. Αν τα πάρω για τη συλλογή, τι τα παίζω, τα κάνεις. Τα παίξεις εκεί σε ένα ράφι. Τώρα είναι να πάρεις κάτι και να παίζεις. Δηλαδή εγώ σήμερα έχω παιχνίδια που λέω θα ασχοληθώ με αυτά τα παιχνίδια. Δεν θα έχω ξέρω, παιχνίδια ή κάτι να πω απλά που τα έχω. Ναι. Προσωπικά μιλάω, γνώμη. Ναι. Βέβαια, ορισμένοι που έχουν συλλογές τους γουστάρω, τους βλέπω, τους ζηλεύω, ναι, τους γουστάρω, αλλά είναι και χρήμα πλέον. Δηλαδή, οπότε για μένα δεν λέει τόσο είναι να μαζέψω, είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή, και εσύ το ξέρει, ναι. Για να μαζέψω, α πούμε, να πει ότι θέλω αυτό. Μετά μπαίνει ένα τρυπάκι. Το 3D, να μην πάρω και για κάποιο παιχνίδι να έχω. Να μην πάρω και αυτά που υπάρχουν. Εγώ πάντω είμαι αυτό που γουστάρουν, όπω είναι και ο Νίκο και ο Γιάννη εδώ πίσω και άλλοι παιδιά που βλέπετε. Και άλλοι που έχετε κάνει και επεισόδια. Δεν λέμε ονόματα λοιπόν. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο γενικά. Ποια κονσόλα δεν έχεις και θα ήθελε να την έχεις αύριο. Δηλαδή να ξυπνήσεις για να την βρεις στο κρεβάτι σου. Είτε είναι παλιά, είτε είναι καινούργια, είτε θα είναι κάποια μελλοντική. Σου είχα πει, είχα τρέλα με το Super Nintendo και αυτά, δεν θα ακούσα να ξυπνήσω αύριο να βρω το Super. Θα ακούσα ας πούμε να έχω το Xbox X. Το X. Το καινούριο. Ποιο? Το καινούργιο που θα βγει του χρόνου. Όχι αυτό το κουβά, δεν ξέρω πώς θα είναι και αν θα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, έχω ένα φίλο που έχω κάνει. Κουβάς. Είναι ένα πράγμα σαν τραπεζάκι που έχουν κάνει και κάτι ανάλογα. Θα ακούσα το Xbox One X την έκδοση Scorpio και βγει. Πώς λεγόταν. Το πρώτο, ήταν, το πρώτο ρίλι. Ήταν σαν το πρώτο Xbox φάση, καλό σε σχέδιο και κάπως. Αυτό θα ακούσα πολύ. Οκ. Και το Switch. Τι περιμένεις από την καινούργια γενιά κονσολών? Δεν ξέρω, αυτό που περίμενα δεν το βλέπω μέχρι τώρα. Δηλαδή βλέπω ότι βγαίνουν κάποιες κονσόλες που είναι σαν να βλέπεις το επιπλέον, ξέρω εγώ, σαν να είναι επιπλέον από τα IKEA. Ναι. Βέβαια σε δυνατότητες από ό,τι είπαν
θα είναι τουμπανό, θα είναι πολύ δυνατά σε δυνατότητες. Περιμένω εδώ κάτι πιο εξελιγμένο. Okay. Κάτι πολύ πιο εξελιγμένο. Δηλαδή βλέπω γραφικά που δεν είναι. Δηλαδή παίζει παιχνίδια στο Xbox One S τώρα που βγαίνουν καινούργια και βλέπει και λες τι γραφικά είναι αυτά. Δηλαδή για ποιο λόγο, ξέρεις και εσύ Γιάννη, γιατί είναι και αυτή την κάμερα. Ναι, ναι, ναι. Προτιμώ να δω κάτι που θα είναι ωραίο, ευπαρουσίαστο και ωραίο, όπως είναι στο PS4 το Horizon Zero Dawn, καλά το λέω, που είναι πολύ ωραίο παιχνίδι γραφικά. Με το Final Fantasy το απογοητεύτηκα από γραφικά, γιατί το περίμενα πολύ καλύτερο και είναι λίγο πιξελιασμένο, απογοητεύτηκα. Αυτά. Okay. Κάποιο παιχνίδι remaster, remake θα θέλεις να γίνει από παλιό παιχνίδι που γούσταρες ή πιο μικρός ή πιο μεταγενέστερα? Το ένα το έχω ήδη. Όχι, λέω κάποιο που θέλει να γίνει που δεν έχει γίνει. Και το 3 που θα βγει. Ποιο το? Με ενδιαφέρει το 3 το Resident, αν το βλέπεις. Ναι, ναι. Ο Παλμπάιλον. Εντάξει, θα βγει. Εννοώ κάποιο άλλο. Γενικά, ή περίμενε αυτό, α πούμε, συγκεκριμένα. Το Turok, δηλαδή, πολλά δεν ξέρω. Θα ακούσα να δω Alex Kidd. Alex Kidd Remastered. Ναι, Alex Kidd. Όπως γίνει και το Battletoads, α πούμε. Ναι. Έτσι, γενικά ρετρό παιχνιδάκια μου αρέσουν πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι και ακόμα και στην καινούργια γενιά που βλέπω σε παιδιά, οι πιο πολύ γουστάω τα ψηλοπιο ρετρό. Δηλαδή θα παίξουν κανένα Call of Duty και αυτά που έχει το Black Ops, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά το ρετρό είναι πάντα ρετρό. Δεν αλλάζει. Ισχύει. Από YouTube τώρα γενικά, βλέπει σε κάποια κανάλια gaming συγκεκριμένα, ελληνικά ή τεξένα, για να βίντεο gaming μιλάμε πάντα. Βλέπω τώρα, μην σου πω, δεν θυμάμαι, αλλά λέω κάποιου Έλληνε πώ λένε, ξέρει εσύ. Εμένα έτσι. Το ρετρό. Όχι το, και τον άλλο, πώς το λένε, ξέρω για τα Coastal World που κάνει. Πρόσεχε τι θα πεις τώρα. Πείτε ονόματα τώρα. Και εσένα θα βλέπω ρε μαλάκι. Αν το λες έτσι. Ένα δεν θα βλέπω ρε μαλάκι. Ο Super Detroit. Και ο Super Detroit. Πολλά παιδιά βλέπω. Πολλά παιδιά δεν μπορώ να τα πω ονομαστικά, αλλά ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Πιστεύω. Πώς το ξέρω. Και τον Νίκο. Τους βλάχους Braveheart, πες τα. Ναι. Α, βλέπεις μόνο Unboxholics. Και Unboxholics βλέπω, εντάξει. Αλλά δεν είμαι εγώ φανατικός να είμαι wow, ξέρω. Μ' αρέσουν οι Unboxholics. Κάνουν ωραία παρουσίαση, βασικά. Σε ό,τι κάνουν. Με αυτά που έσβησε η ενέργειά μου. Έχει κάνει μπαταρία εσύ. Φλέξαρες. Πάμε. Φλέξαρες. Σε ξανανεγωπείς. Ωραία. Και τον Νίκο εννοείται βλέπω. Που κάνει πολύ ωραία προσπάθεια, μπορώ να πω για ποιο είναι στο χώρο. Εγώ με κάζω. Άλλοι είναι ωραίος. Δεν είμαι κάζω, εντάξει. Δεν είμαι hardcore. Λοιπόν, και εδώ φτάσαμε στο τέλος συνέντευξης και μαζί με το τέλος συνέντευξης του εξωτερικού τελειώνουν και τα live support system στο στολή. Πάμε σε. Σώσε με. Σώσε με. Γιατί αρχίζω και βαράω critical. Τα βλέπω ωραία, βέβαια πριν σε έβλεπα με targeting με συστήμα να ξέρετε τώρα το βλέπω Iron Man. Λοιπόν, αυτό παιδιά ήταν το επεισόδιο του Βασίλη. Toy Hunters, όσοι θυμάστε εποχή, μαζί με τον Γιάννη που τραβάει η κάμερα. Ευχαριστώ Γιάννη που τράβει. Ο Γιάννης ο Μπετό και ο Νίκος ο Γαμό. Ο Νίκος. Ο Super Wow. Αυτό το επεισοδιάκι, ας πούμε, το δεν είναι σαν τα άλλα που έχετε συνηθίσει όπως είπαμε στην αρχή. Είναι ένα έτσι πιο friendly. Συγχωρήστε και λίγο για τα πινελίκια που πέσανε, αλλά είναι ο Βασίλης, τον ξέρετε τον Βασίλη. Δεν μπορεί να πει ότι είναι ο Βασίλης και να μην είμαστε εαυτός μας. Έτσι, είναι Βασίλης λοιπόν. Εμείς είπαμε δεν φλεξάρουμε, εμείς γουστάρουμε. Δεν φλεξάρει. Εδώ μας έδειξε τη συλλογή του που έχει έτσι το δεν πιστεύω ότι έχω κάτι το ίδιο, το ξαναλέω. Απλά είναι κάποια κομματάκια steelbook και κάποιες συλλεκτικές. Οι οποίες δεν βρίσκονται εύκολα, είναι πλέον σπάνιες, είναι πλέον ακριβές. Είναι μια ωραία. Ορισμένες δεν βρίσκονται και εύκολα. Έτσι. Δηλαδή, όπως έδειξα το Diablo, το Doom, το Castlevania κτλ. Ναι, 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 ναι. Που δεν βρίσκονται εύκολα. Όχι, ωραία τα κομματάκια. Είσαι focused σε ένα. Βασικά, να πούμε όμως κάτι άλλο τώρα κλείνοντας το επεισόδιο. Ήξερα ότι ο Βασίλης, τα είχα δει από πιο παλιά, είχε μηχανήματα. Δηλαδή, είχε και τα Game Gear που θυμάμαι, και τα Game Boy και τα Super NES και αυτά. Είχε. Απλά στη βάρεσε πριν κάνα δύο χρόνια νομίζω και τα πάρεσε όλα τάδωσα, για να πάρει σε φάση κάτι πιο καλό, ας πούμε, quality, θέλεις μου, τις φιγούρες θέλεις, ναι. Οπότε αυτό ήταν όλο το style του Βασίλη. Τον ευχαριστούμε γενικά που μας έφερε. Εγώ ευχαριστώ, πάρε και κάτι έτσι να τι είναι αυτό. Πάρε, πάρε. Έλα, να μην φλέξαρα και εγώ λιγάκι. Είπαμε ότι δεν θέλω να φλέξαρα. Είναι και τον Νίκο αυτά. Ωραία φίλε, τα έχεις διπλά υποθέτω, εντάξει, ναι, μωρέ, πάτα. Δεν τρέχει τίποτα. Είμαστε μπουκάλια, παιδιά. Μια χαρά να είμαστε, καλά να είμαστε. Quantum Break, Mortal Kombat X. Γι' αυτό πριν το Mortal Kombat λίγο κόλλησα, λέω άστα το δείξω μετά. Και Star Wars Battlefront Ultimate Edition. Ωραία, ρε φιλέ. Ευχαριστώ. Τα έχω απαντήσει. Battlefront ήταν με το παιχνιδάκι. Οπότε θα τα βάλω στα Steelbook. Αυτά ήξερα ότι έχει τα παιχνίδια, δεν έχει στα Steelbook, οπότε στα έδωσα. Και αυτό είναι το παιχνίδι
και το παιχνίδι μέσα που είναι η complete έκδοση. Μην νομίζω ότι θα σκέτω το πλαστικούρα. Έτσι, έτσι. Αντί και εγώ στο γάμο, θα σου πάρω ένα Xbox One X Series. Δεν θέλω. Αντί κανόνισε. Κανόνισε, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, ρε, είναι καλά. Ωραία, ήταν. Και σου ευχαριστώ για τα στυλμπουκάκια, γουστάρω πολύ. Ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές να σου ευχηθώ. Και ότι θα τα πούμε, πιστεύω ξανά. Εννοείται, με ό,τι κονσόλα γουστάρει. Άντε. Βασικά δεν μου πες για Xbox X θα ψηθεί του χρόνου. Να το πάρει. Το Project X, πώς το λένε αυτό. Είδαμε. Πόσοι πολλοί. Είσαι Xboxάκια, όμως θα έχει κομπατιμότητα τα παλιά, οπότε θα πάρει για πέταμα. Λίγο η κονσόλα με μου τη πάει στα κονσόλα, θα δούμε. Εντάξει, αυτό δηλαδή που είναι και η PlayStation θα είναι λίγο σαν. Σαν σκούπα ηλεκτρική εκεί. Δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Έγινε. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε φίλοι. Αυτό ήταν ο Βασίλη. Ιδιαίτερο Βασίλη, εγώ είμαι ο Νίκο. Ο ιδιαίτερο Νίκο. Το Console Hunters. Το Console Hunters. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Κουνάκι. Πάμε. Πατάει play. Πάμε. Πάρτα. Περίμενε να πατάς. Θες να σταματήσω και να ξαναβάλω. Όχι, άστο. Πάμε. Δώσε. Ο Βασίλης λοιπόν έχει μια Xbox One Steelbook, ωραία συλλογή, έχει και κάποιες συλλεκτικές, να δούμε. Και λίγα PS3, PS4 και Nintendo Switch. Έτσι, έτσι. Να κόψει μαλάκα, θα σε πετάξω απ' έξω. Δεν το λες μαλάκας. Λες και Xbox θα δουν άλλη μαλάκα. Και από καιρού είχα στον και με ρώτησες. Και το Tail μου αρέσει που είχε βγει με την αλυπουδίτσα φάση. Είναι κλασικό, ωραίο, μου αρέσει. Καινούργια κονσόλα. Το καινούργια κονσόλα, ναι. Το Tail. Tail. Που είναι με μια λεπού, σε στυλ κλασικό φάση. Σε στυλ Super Mario και τέτοια. Δεν το ξέρω. Θα με βάζω στο βάλω, το βρεις. Τι λέει ρε βάλε κατώ. Κονσόλα λέει και λες το Tail. Παιχνίδι σε κονσόλα. Oh. Λέει. Με ρώτησε παιχνίδι. Ξέρω εγώ, τι σε ρώτησε. Με έχετε μπλέξει και εμένα, δεν ξέρω. Αυτό έτσι τι κάνει με το κράτο που βάζει το βγάζει το μαλάκα. Δεν ξέρω, συνέχεια. Έχει πάθει κόλλημα. Έχω σκάσει γι' αυτό. Ας το ανοιχτό. Βγάλ' το. Βασικά κάτω πλάνο που το βγάζεις. Πού κόστε το. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Περίμενα. Λοιπόν, αγαπημένος βίντεο game ήρωας. Εδώ είναι δύσκολα. Εντάξει, και από παλιούς ή από καινούργιους. Αγαπημένος βίντεο game ήρωας. Βίντεο game ήρωας, με ρώτησες. Όχι, δεν σε ρώτησα. Πάμε ξανά. Όχι, δεν πάμε. Έλα ρε μαλάκα, αφού το είχαμε πει και καλά πριν ότι το είχαμε κόψει. Δεν μου απάντησες ούτως ή άλλως ποτέ. Πάμε. Ναι, το δεν θα βάζεις τα έγκλη φίλε, δεν έχω μπορώ να κάνω τόσα έγκλη. Τι έχει κάνει. Θα δεις γιατί ο Γιάννης παράτησε τα edit. Δεν έχω το χρόνο να κάνω τώρα τόσα έγκλη. Κόψε ξαναβάλλε, στο και βλέπει πάλι. Έχει ευκαιρίες. Έχει, ναι, έχει, μετράει. Τα ξέρεις και εσύ πιστεύω ιδιαίτερα. Καλά, ναι. Μα... ξέρεις εσύ. Ωχ, νάτος, this is Iron Man. Αυτός είναι ο Iron Man. Σε σύνταξη, παιδιά, μου λένε παιδιά. Γίνει σε σύνταξη. Εγώ καταραίει. Τη μάσκα σου που είναι από τα Lidl, να πούμε. Λοιπόν, έχει πάμε, ένα... πάμε παρακάτω. Ποια είναι η γνώμη σου για τη φάση στην Ελλάδα με τη retro gaming ιστορία, του συλλέκτε, τα Facebook, ομάδε. Κάτσε να βάλω τη μάσκα μου για να. Ωραία, να ναι, ξανά πάλι. Έχει πάρει Parkinson. Ή τη βάζει και τη βγάζει μετά. Έλα. Λίγο πιο ψηλά. Άμα τη χαλάσεις εσύ. Ενεργοποιήθηκε. Τόσα χρόνια την έχω κομπλέ από τον Αντρέα το πιάσει ο Αντρέα Βεφάνη. Τον Αντρέα την. Που δεν σε κάλεσε στην άθμιση. Που δεν σε κάλεσε στην άθμιση. Σβήστε αυτά τα πλάνα με τον Αντρέα. Έχει κάτι μαλακίες τώρα. Οκ, σβήστε. Μάλιστα, λοιπόν, Life Support Systems στο 2% τελειώνει η ενέργεια της στολής και ώρα να το βγάλω. Από πάνω κουμπώνει, από πάνω. Το κόψω για να το κάνω σωστά ρε φίλε, δεν βγαίνει ωραίο. Γιατί δεν το κάνει ωραίο. Εδώ σε δώσε ένα. Τι έχεις εδώ, τη λαϊκή πλειότητα από κάτω. Τι είναι αυτό. Τι έχει μέσα, θα βγει κανένα κουνάβι από μέσα τώρα, εκδίκηση ξέρω εδώ και έτσι, για να δούμε. Και αυτό το ξέχασε, συγγνώμη. Τι είναι αυτά. Συγχωρέσαι με. Μαλάκα, αυτά είναι άλλα. Πού τα θυμάμαι εγώ, μωρέ μαλάκα. Δεν ξέρω, το μισό το έχεις έτοιμο. Ρε μαλάκα κουνάβι, ας αυτό εδώ. Όχι, μην μου το... Α, αυτά τα δύο ήτανε, αυτά τα δύο ήτανε. Ναι, ναι. Γιατί το πέταξε το από εκεί. Δώσ' το και το Mortal Kombat. Ναι ρε. Δώσ' το και το Mortal Kombat. Δικό σου είναι γι' αυτό. Το Star Wars είναι αυτό εδώ, το πλαστικούλι. Α, το Mortal Kombat, αυτό είναι, α, ναι και το Mortal Kombat. Δώσ' το και το Mortal Kombat.
Όντως. Ναι. Πάρε. Φλεξάρι τώρα. Φλεξάρι. Έλα, πάρε και. Έλα σε. Ναι, τώρα γάμισε με. Για τη γιορτή μου τώρα πρωτοχρονιά. Και μου πεις κανένα φιλάκι. Εγώ θέλω να κάνεις πάρτι. Κάνεις πάρτι. Θα κάνω πάρτι. Ωραία. Εγώ τα πάρτι στα ούζα. Δεν είχε βέβαια το δικαίωμα. Το πρέπει το Excel. Είναι σπάνιο γενικά να βρει. Οπότε κράτα το Excel. Πάμε να πάμε το πλάνο.